Βασικά, σε όλη τη διαδικασία νομίζω δεν ανέπνεα. Όταν ξεκίνησα και πήρα το πιάτο για να αρχίσω να το στείνω, τότε άρχισα σιγά σιγά να αναπνέω. Τώρα μπορώ να πάρω μια ανάσα. Είμαι έτοιμος, μπορείτε να δοκιμάσετε. Ωραία. Αλέξανδρε, να φέρουμε τη σύζυγο. Να τη φέρουμε. Πάμε. Η σύζυγός μου, η Κατερίνα, δεν θα μπορούσε σήμερα να μην είναι κοντά μου. Είμαστε τόσα χρόνια μαζί και αυτή η στιγμή είναι από τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής μου. Ελπίζω η σύζυγος να μην πάρει το αίμα της πίσω για το τατουάζ αυτό. Καλησπέρα. Γεια σας. Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Εδώ κοντά. Εντάξει. Να, τώρα έχουμε 4 κριτές. Σας το έχει φτιάξει στο σπίτι το πιάτο? Όχι. Όχι. Όχι, το έφτιαξα, αλλά εγώ δεν προλαβαίνω να το δοκιμάσω. Α, εντάξει, εντάξει. Ποιος το φάγε? Δεν φαίνεται. Καλά, εσύ δεν το φτιάξεις για να έχεις και μια δεύτερη γνώμη? Το δοκίμαζα μέχρι που τελείωσε. Και είχε μόνο μια πρώτη γνώμη. Δεν πρόλαβα τη δεύτερη γνώμη. Κατερίνα, έχουμε μια τεράστια απορία. Δηλαδή, με αυτό το τατού μπορείς να μας πεις λίγο την ιστορία, γιατί ο Αλέξανδρος μας τα κουκούλωνε κάπως. Και δεν νιώσαμε ότι μας είπε όλη την αλήθεια. Το τατού, δεν ξέρω τι σας είπε, αλλά σε μένα ήρθε μια μέρα και μου λέει έκανα τατουάζ. Λέω τι τατουάζ? Μου λέει εσένα. Λέω αποκλείεται. Και όταν κάποια στιγμή το άνοιξε και το είδα, σαφώς είπε ότι δεν μου μοιάζει. Οπότε δεν ξέρω τι είχε σκοπό να κάνει. Δεν φταίω εγώ. Δεν πέτυχε το τατουάζ. Τι να κάνω? Έχεις κάποιο χέρι. Για να δούμε, Αλέξανδρε, τι έφτιαξες. Κατερίνα, επειδή δεν πρόλαβες να δοκιμάσεις εσύ, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να δοκιμάσεις, έτσι. Παρακαλώ. Ορίστε, κυρία μου. Λοιπόν, για πες την πρώτη κριτική. Κοίταξε, έλα από εδώ πέρα. Καταρχήν πρέπει να κάθεσαι ανάμεσα στους κριτές για να κάνεις την κριτική. Και πρέπει να έρθω και στους ψηλούς, όχι. Εδώ. Για πες λοιπόν κάτω την κριτική και κοίτα τον στα μάτια. Είναι πάρα πολύ ωραίο το πιάτο, δεν το περίμενα. Το περίμενες. Η αλήθεια. Είναι πολύ αρωματικό. Εμένα αυτές μου αρέσουν πάρα πολύ. Τα χαρικά και τα αρωματικά. Για μέρα πέρασες. Δεν ξέρω τι λέτε. Συμφωνείτε? Όπου, κύριε Κοντιζάδο, σας βλέπω, με κόβεται το αίμα. Γιατί εσύ? Ψαρώνω πολύ. Αφού ό,τι ήταν να κάνεις, το έχεις κάνει τώρα. Ναι, εγώ το έχω κάνει. Με εσάς ψαρώνω, όχι με το πιάτο. Όχι με το ψάρι, με σένα ψαρώνω. Ναι. Και σας βγάζω και το καπέλο. Αλέξανδρε, η αλήθεια είναι ότι δεν μου άρεσε με ένα καθόλου τρόπο που δουλεύεις. Ναι, το ξέρω αυτό. Άφησες ένα πάρα πολύ βρώμικο πάγκο πίσω σου. Απλά ο λόγος που με βλέπεις σκεπτικό είναι. Γιατί είναι νόστιμο αυτό που έφαγα. Ναι. Δηλαδή είναι ένα σωστά ψημένο ψάρι. Τα σασκουλά είναι πάρα πολύ σωστά βρασμένα. Θα κρατήσω την νοστιμιά. Αλλά θα σε περιμένω στη γωνία σε ό,τι έχει να κάνει με την καθαριότητα. Εντάξει. Εγώ όταν ήρθα με το καπελάκι και τα λοιπά, νόμιζα ότι απλά είσαι ένας ευχάριστος τύπος που τώρα ξεκινάει να μαγειρεύει και, ξέρεις, περνώντας μπίκες. Φαίνεται η απειρία σου και φαίνεται και στον τρόπο που δουλεύεις, σε αυτό που σου είπε ο Σωτήρης, που δεν είναι λίγο. Αυτό όμως που φάγαμε, πρέπει να ομολογήσουμε ότι ήταν πάρα πολύ νόστιμο. Πάρα πολύ νόστιμο. Και εμένα μου κάνει πάρα πολύ. Οπότε είναι ένα δεύτερο ναι. Άρα νομίζω ότι πρέπει να πας να του φέρεις μια ποδιά. Χειροκροτάς. Ευχαριστώ πολύ. Σε ξεφορτώθηκε, αν το κατάλαβες. Διπλή χαρά σήμερα, γιατί είχα τη σύζυγό μου δίπλα, μου έβαλε αυτή την ποδιά. Εάν και 41 χρονών απέδειξα στον εαυτό μου ότι μπορώ κι εγώ και πήρα την ποδιά αυτή, να την τιμημένη την ποδίτσα και είμαι διπλά χαρούμενος. Είναι!
Καλά. Τρία νέφυλα, ρε. Τέλειος, τέλειος. Τέσσερα, τέσσερα, το δικό μου. Τέσσερα! Τέσσερα, εγώ πήρα τέσσερα για το δικό της. Εντανόστιμο. Φοβέρα, φοβέρα. Εντανόστιμο. Αυτή εδώ η κορδέλα, η οποία ήταν η ποδιά, από εδώ και πέρα θα είναι τυχερή μου και θα είναι πάντα επάνω μου.